Στο νούμερο 21, κυρίες και κύριοι, κύλησε ο Τένζερες και βρήκε το καπάκι. Παναγιώτατε, Παναγιώτατε, πάντα απίστευα σε εσάς και για άλλη μια φορά με κάνετε υπερήφανο, με κάνετε υπερήφανο για το ότι δεν έχω πέσει έξω. Αυτό είναι. Αυτό για καλό το λέτε. Στο νούμερο 25 ήταν αυτό, συγγνώμη γιατί έχουμε 25 πράγματα, ενώ στο νούμερο 24, κοιτάξτε να δείτε, πώς ρε παιδί μου οι πιτσιρικάδες μαλώνουν και λένε έλα ρε που μιλάς εσύ για τον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, πες μου την εντεκάδα, πες μου 10 παίκτες του ΠΑΟ και να δούμε που ξέρεις και μιλάς. Έτσι ακριβώς γίνεται και στις τηλεοράσεις σε πολιτικό επίπεδο, γιατί αν είναι να μιλήσεις με τον Άδωνη πρέπει πρώτα απ' όλα να περάσεις από ένα πρόχειρο μίνι τεστ γνώσεων σχετικά με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που ο ίδιος έχει σκεφτεί και έχει εφαρμόσει στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλιώς δεν δικαιούσε να μιλήσει με τον Άδωνη. Ελάτε να σπουδάσετε ιστορία σαν και εμένα και να τυπώσετε 400 βιβλία περί Βυζαντινής ιστορίας και μετά να καταλάβετε αυτού του είδους ιστορίες. Έλεος τώρα, είπαμε πια, έλεος, σε προκαλώ, πάμε στους αυτοκράτους που θα δούμε τη σειρά μετά το πρώτο, που το πρώτο δεν ξέρει. Με τη σειρά και όχι αλφαβητικά. Έναν με τη σειρά να του πει από την αρχή, εντάξει, αντερέ. Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει άνθρωπο που ξύπνησε 8 η ώρα το πρωί με όλου του αυτοκράτε Βυζαντίου στο μυαλό του, εκτό από αυτό. Ενώ στο νούμερο 23, κυρίε και κύριοι, ο Άδωνη Γεωργιάδη έχει το μεγαλύτερο χέρι στην ελληνική τηλεόραση. Είναι ο πολιτικό τυραμόλα, είναι ο καλεσμένο τυραμόλα. Τα μάτια σα καρφωμένα πάνω στο χέρι του Άδωνη Γεωργιάδη. Για να ακουστούν, τώρα έχω δεξιά σε δύο. Έχω δεξιά σε δύο. Μόνο προς τη διαβούλευση. Γιώργο, άκου κάτι σου αρέσει. Γιώργο, άκου κάτι σου αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε αυτή τη στιγμή ότι έχουν δει το χέρι του Άδωνη Γεωργιάδη και στο παράθυρο του Παπαδάκη. Ενώ μιλούσε στην εκπομπή του Αυτιά. Έκανε έτσι. Η μάνα μου προχθές κάτι άπλωνε και είχε ένα χέρι να πριν όλο του Άδωνη. Θα μας φέρει τα φραγκιά μάνα βάλτα μέσα γρήγορα. Στο νούμερο 22.